Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το μεσημέρι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ΕΡΟΝ στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν στην απόφαση της Υπουργού Παιδείας για παράταση της ώρας αποχώρησης των νηπίων και των προνηπίων από τα νηπιαγωγεία. Έχουμε πει ότι πραγματικά χωρίς κανένα λόγο, κανένα φρυδιαστικά, το Υπουργείο Παιδείας αύξησε το ωράριο των εκπαιδευτικών 10 λεπτά. Δεν είναι το 10 λεπτά τα οποία είναι. Είναι πρώτον η έλλειψη διαλόγου και απαξίωση που υπάρχει στο δημόσιο νηπιαγωγείο. Και ένα δεύτερον, ότι κατά την απάντηση της κυρίας Υπουργού έγινε αυτό λόγω της πανδημίας για να μην αναβοδευτεί ο συγχρονισμός. Πραγματικά αυτό δεν λύνει προβλήματα, δημιουργεί προβλήματα. Ενώ είχαν πραγματικά όλα τα σχολεία με την έναρξη των δημοτικών και των νηπιαγωγείων είχαν κανονίσει το πρόγραμμά τους και είχαν πάει, τα πράγματα πήγαιναν μια χαρά. Ξαφνικά μια δικαιολόγητη απόφαση της κυρίας Μακρύ πραγματικά ανεποδήγησε όλη την κατάσταση. Μετά είχαμε προφορικές εντολές. Προφορικές στάσεις να τηρεί το πρόγραμμα κατά περίπτωση. Η Δασκαλική Ομοσπονδία σήμερα θέλει ξεκάθαρες απαντήσεις, όπως ζήτησε, να αποσυρθεί η υπουργική απόφαση και δυνητικά, όπως γινόταν και τώρα, να κανονίζεται το ωράριο των εκεί που δεν υπάρχει συγχρονισμός. Στο μεταξύ, οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι εκτός από το ωράριο υπάρχουν και άλλα σημαντικά θέματα που αφορούν στον κλάδο τους. Δεν είναι μόνο για το ωράριο. Ανοιγοκλίνουν τα σχολεία, λες και είναι παραθυρόφυλλα. Και δεν έχουν πάρει ούτε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ούτε το σπάσιμο των τμήματων. Ασχολούνται με το ωράριο των νηπιαγωγών, θέλοντας μάλλον να στρέψουν την προσοχή του κόσμου σε δευτερεύοντα ζητήματα, την ώρα που είναι έτοιμο το Υπουργείο να φέρει τρίτο αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο εν μέσω αυτής της συνθήκης, χωρίς να ενδιαφέρεται πραγματικά τι συμβαίνει μέσα στα σχολεία. 10 μήνες τώρα έχουν εφοδιάσει τα παιδιά μόνο με 6 μάσκες και κανένα λίτρο αντισηπτικά. Καμία πρόνοια για τις αποστάσεις μέσα στις τάξεις. Κανένα κεντρικό σχεδιασμός για μαζικά τεστ επαναλαμβανόμενα στους εκπαιδευτικούς. Μας βάζουν και τρέχουμε τώρα πίσω από το ωράριο των συναδέλφων νηπιαγωγών, όταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, είτε με ΠΑΣΟΚ, είτε με τη Νέα Δημοκρατία, είτε με ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ποτέ δεν κατοχυρώσανε το ωράριο των νηπιαγωγών και δεν το εξισώσανε με το ωράριο όλων των υπόλοιπων εκπαιδευτικών. Ας βγάλουν συμπεράσματα οι συνάδελφοι. Έχουμε μια δύσκολη πορεία παρακάτω, γιατί από ό,τι φαίνεται το Υπουργείο Παιδείας εφαρμόζει κατά γράμμα τη στρατηγική του εκπαιδευτική πολιτική, έτσι όπως τη γνωρίσαμε μέσα από τα νομοσχέδια τα προηγούμενα και αυτό που ετοιμάζονται να περάσουν.